Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμφισβήτητα βαδίζουμε σε μια νέα φάση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Παρά τις νοπές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, ανοιχτές πολλές από αυτές, παρά τα προβλήματα στην οικονομία, παρά την διαφυσβήτητη σταθεροποίηση και ανάταξη αρκετών πλευρών της καθημερινότητας και της ζωής στη χώρα μας. Νομίζω ότι όπως και να εκτιμήσει κανείς το μέλλον τους επόμενους μήνες, αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμφωνήσει είναι ότι από την αυστηρή επιτροπία περνάμε σε μια επιτήρηση. Η κατάσταση αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τις εξελίξεις στη χώρα μας. Είναι άρρηκτα δεμένη με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, με τους σχετισμούς, με τα μεγάλα διλήμματα, με τις πολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη σήμερα. Και ο καθένας, νομίζω, όταν μιλάει για τη χώρα του, οφείλει να έχει μια αναφορά τι γίνεται και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω ότι το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στους επόμενους μήνες θα είναι κυρίως στο πώς, μετά τα όσα έχει περάσει η χώρα, να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε, να σχεδιάσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο, με ερωτήματα τα οποία απαιτούν μια σαφή πολιτική απάντηση. Ανάπτυξη για ποιον, με ποιους, πώς, με ποιο τρόπο. Εκεί θα είναι, νομίζω, το πεδίο που θα αναμετρηθούν οι προγραμματικές προτάσεις των πολιτικών δυνάμεων. Η πολιτική που εφαρμόστηκε αυτά τα χρόνια από το 2015 και έπειτα είναι γνωστό ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας που κάναμε το 2015. Καταναγκασμοί, συμβιβασμοί, υπέρτεροι συσχετισμοί, διαπραγμάτευση, ήττες, κέρδη, μικρά, μεγάλα, μια αντιφατική πορεία την οποία δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί. Νομίζω ότι η σύγκριση, και αναφέρομαι και σε εσάς κύριε Σταϊκούρα, που καταθέσετε μια σωρία πινάκων, οδηγεί πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα. Αυτά που έχασε η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας από το 10 στο 15 δεν συγκρίνονται με τις απώλειες ή τα μικρά κέρδη που είχε σε κάποιες περιπτώσεις την περίοδο της δικιάς μας διακυβέρνησης. Το 25% του ΑΕΠ δεν χάθηκε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεργία δεν εκτινάχθηκε σε πρωτόγνωρα με τα πολεμικά ύψη επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γνωρίζετε αυτά. Δεν κλείσαν τόσες επιχειρήσεις, δεν μεταναστεύσαν τόσοι νέοι επιστήμονες. Αυτά νομίζω δεν διασκεδάζονται με τίποτα όσους πίνακες να φέρουμε και όσπως και να τους διαβάζουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποια πράγματα τα οποία κάνουν κατανοητή τη μεγάλη διαφορά. Ας υποθέσουμε ότι συνεχίζεται μετά το 2014. Αλήθεια, τι θα είχε γίνει στην υγεία? Το λέω για την υγεία, διότι στην υγεία είναι ένα 38 παράδειγμα, ένα απτό δείγμα γραφής αυτής της κυβέρνησης μέσα σε πολύ δύσκολες στιγμές, μέσα σε μια δημοσιονομική στενότητα χωρίς προηγούμενο, και κατόρθωσε και ξανάστησε το σύστημα υγείας στα πόδια του. Και με κατά προτεραιότητα διορισμούς και με περικοπή δαπανών, αλλά κυρίως καλύπτοντας 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στους πολίτες. Αυτό δεν παραγράφεται με τίποτα. Αυτό είναι ζήτημα αξιακό, είναι προτεραιότητα, είναι ταυτοτικό ζήτημα. Είναι αυτά τα οποία εσείς ποτέ δεν θα τα κάνατε. Διότι είχατε δείξει τι θα κάνατε αμέσως προηγούμενα, όταν επί υπουργίας του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη τα είχατε διαλύσει όλα. Πηγαίνετε και κουβεντιάστε με ασθενείς, με πολίτες, με γιατρούς για να το πιστοποιήσουν. Φαντάζομαι να μην πηγαίνετε μόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία, να έχετε σε επαφή και με δημόσια νοσοκομεία να σας το πούνε. Ναι, είχα στο προηγούμενο εξάμηνο για τρεις διαφορετικούς λόγους βρέθηκα. Και θα μπορούσα να σας αφέρω και σε πια. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω το χρόνο μου. Αν θέλετε μετά, ελάτε να σας πω. Κατορθώσαμε μέσα σε μια ραγδαία μεταβελόμενη ενεργειακή αγορά, όπου έρχονται τα πάνω κάτω, και δώσαμε ένα άλλο δείγμα γραφής, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων και ακούγοντας και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον ελληνικό δρόμο ανοίγματος της αγοράς. Αναφέρομαι στο παράδειγμα του ΑΔΜΙΕ, όπου ενώ υπήρξε μια στρατηγική συμμαχία με έναν κολοσσό ενεργειακό κινέζικης εταιρείας, ο δημόσιος χαρακτήρας παραμένει. Είναι αυτά τα οποία εσείς
Όπως διαπίστωσα και σε αυτό το ερωτηματολόγιο που διανύματε και από τις απαντήσεις των συνέδρων στο τελευταίο συνέδριό σας, θέλετε να τα αντιμετωπίσετε με έναν άλλο τρόπο. Αλήθεια. Ήτανε πράγματι, και θα έλεγα αυτά αξίζει να τα επαναλαμβάνετε, να τα κάνετε σημαία σας. Να λέτε λοιπόν ότι τα σκουπίδια στους ΟΤΑ πρέπει να τα πάρουν οι ιδιώτες. Ότι θα πρέπει να καταργηθεί η κοινωνική ασφάλιση και ότι θα πρέπει να εξισωθεί με την ιδιωτική ασφάλιση. Ότι θα πρέπει να συρρυκνωθεί το δημόσιο. Ότι τα δημόσια αγαθά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτές είναι οι σημαίες σας, αυτή είναι η ταυτότητά σας, αυτή είναι η νέα προγραμματική σας πρόταση για το από εδώ και μπρος. Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος που προσπάθησα μέσα στα λίγα λεπτά προηγουμένως να παρουσιάσω το τι είχε γίνει μέχρι τώρα, αναδεικνύουν τη δικιά μας σχέση με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. Γι' αυτό ποτέ εμείς δεν διεκδικήσαμε την πατρότητα αυτού του προγράμματος. Γι' αυτό μιλήσαμε για αντιφάσεις, γι' αυτό μιλήσαμε για δύσκολες συνθήκες, για καταναγκασμούς και για προσπάθεια δημιουργίας όμως συνθήκων που θα μπορέσουν στην από εδώ και πέρα φάση να μας κάνουν να απαλλαγούμε από μια σειρά λογικές. Και δεν αναφέρομαι μόνο για τις αναγκαίες περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές που είναι απαραίτητες για να πιάσουμε στους στόχους. Αναφέρομαι στη μνημονιακή λογική, όπως αυτή επιχειρείται να εμπεδωθεί συνολικά στον τρόπο οργάνωσης του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας. Το διάστημα που μας πέρασε, το χρόνο που μας πέρασε, είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε αρκετά πράγματα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μπορέσαμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ανταποκριθήκαμε με έναν αρκετά επαρκή τρόπο σε αιτήματα δήμων σε σχέση με ζημιές που πάθανε από θεομηνίες, από καταστροφές. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μεγέθη και τα νούμερα, τα ποσά που βγήκανε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατευθυνθήκανε σε αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτόν τον τομέα για την απάντηση σε αυτές τις καταστάσεις. Και κυρίως μέσα από τον κατατεθειμένο προϋπολογισμό κάνουμε πράξη μια δέσμευσή μας πέρσι τις ίδιες μέρες. Ο φετινός προϋπολογισμός για την τοπική αυτοδιοίκηση προβλέπει μια μικρή αλλά εμφανή ποιοτική και ποσοτική αύξηση των ποσών που δίνονται για την τοπική αυτοδιοίκηση της τάξης του 5%. Ταυτόχρονα αυτό το διάστημα, πέρα από αυτά που δαπανηθήκαν μέσω του προϋπολογισμού της περσινής χρονιάς, μπορέσαμε και κάναμε στοχευμένες παρεμβάσεις στα μικρά νησιά και τους ορεινούς δήμους μέσα από την έκτακτη επιχορήγηση, την οποία θα την επαναλάβουμε και φέτος. Μπορέσαμε και δώσαμε τα μέσα ατομικής προστασίας στους συμβασιούχους και όχι μόνο για τους εργαζόμενους που ήταν με αορίστου σχέση εργασίας. Επεκτείναμε αυτούς οι οποίοι ήταν στα κατάβαρεα και ανθυγινά. Προχωρήσαμε στην υπογραφή μετά από το 2009 για πρώτη φορά σε ειδική συλλογική σύμβαση και κυρίως βάλαμε μπρος τον μεγάλο διαγωνισμό για τις μόνιμες θέσεις εργασίας, πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έναν διαγωνισμό τον οποίο με κάθε τρόπο τον υπονομεύσατε, επιχειρήσατε να μην μπει μπρος, προσπαθήσατε να διασκεδάσετε την κατάσταση. Μάλιστα μας είπατε ότι θα πέσει στο κενό αυτή η προσπάθεια. Σήμερα αυτή η προσπάθεια έχει μπει στην τελική της ευθεία. Θέλω όμως εδώ, σε αυτό το σημείο, να αναφερθώ λίγο στους συναδέλφους του ΚΚΕ. Παρεξηγηθήκατε προχθές, επειδή είπα ότι η συγκέντρωση που κάνατε, μια συγκέντρωση όχι διαμαρτυρίας, όπως αυτές οι οποίες καλά κάνετε και εμείς έχουμε συμμετάσχει και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, είναι μέσα στο δημοκρατικό παιχνίδι να διαμαρτύρετε. Μια συγκέντρωση η οποία ήθελε να ακυρώσει μια συζήτηση διαλόγου και την αποκαλέσατε φιέστα. Γιατί είναι φιέστα? Όταν για πρώτη φορά το μισό Υπουργικό Συμβούλιο πηγαίνει στην καρδιά της λαϊκής Δυτικής Αττικής και κάθεται επί δύο μέρες, συζητάει με φορείς, με απλούς ανθρώπους και μιλάει για να αναδείξει τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία φτιαχτήκαν εδώ και δεκαετίες είναι φιέστα αυτό? Αυτός ο διάλογος σας ενοχλεί? Και δεν είναι φιέστα το να μαζεύεις τρία πούλμαν ξενόφερτους φοιτητές και συνδικαλιστικά στελέχη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να έρθουν να καταλάβουν το χώρο? Αυτά τα έχετε κάνει ποτέ στη κυβέρνηση Σαμαρά? Για πέστε μου. Πέστε μου μία φορά. Πέστε μου μία φορά που το κάνατε αυτό. Μία, καμία φορά. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια ποιοτικά αναβαθμισμένη σχέση. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Μπορείτε να μου πείτε γιατί οι συνδικαλιστές σας όταν έρχονται στο γραφείο μου μου λένε ότι πρέπει να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για τις μόνιμες θέσεις εργασίας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρέπει κανείς να μιλήσει. Ή θα έχει μόνιμους στην καθαριότητα, ή θα υποστηρίζει την ομοιρία των συμβασιούχων, ή θα θέλει τους ιδιώτες όπως τούτοι εδώ. Αυτά τα πράγματα νομίζω είναι απόλυτα σαφή. Και χρωστάτε αυτές τις απαντήσεις, όχι απέναντι σε εμάς, κυρίως στον κόσμο της εργασίας χρωστάτε αυτές τις απαντήσεις. Δεν βρήκατε να πείτε τίποτα. Δεν βρήκατε να πείτε τίποτα. Δεν βρήκατε να πείτε τίποτα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν βρήκατε να πείτε τίποτα για το θέμα της συλλογικής σύμβασης που υπογράφτηκε για πρώτη φορά από το 2009. Τα λέω αυτά διότι πράγματι αυτός ο δρόμος πολιτικά είναι ολισθηρός και απομονώνει μια ιστορική δύναμη της αριστεράς, κυρίως σε σχέση με τις αναφορές που θέλει η ίδια να έχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας δόθηκε η δυνατότητα και προχθές στο συνέδριο της Δυτικής Αττικής, αλλά και σε όλα αυτά τα περιφερειακά συνέδρια, ουσιαστικά να αναδείξουμε τις παθογένειες του παρελθόντος. Μπορέσαμε και είδαμε πως αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της ισχυρής Ελλάδας του 2003, του 2004, μπάζωνε ρέματα, έχτιζε άναρχα τις πόλεις με τη βούλα της νομιμότητας, αδιαφορώντας για το περιβάλλον, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, τις τραγικές συνέπειες, διότι αυτό που συνέβη στη Μάνδρα και αλλού, ευτυχώς όχι με τόσα θύματα, έχει δυστυχώς πολιτικό ονοματεπώνυμο. Έχει το ονοματεπώνυμο του δικού σας παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου των προηγούμενων δεκαετιών, το οποίο έβλεπε μόνο το κέρδος, αδιαφορώντας για τις οποιασδήποτε συνέπειες. Και έρχεστε σήμερα να εγκαλέσετε και να μας πείτε για διαρθρωτικές αλλαγές. Διαρθρωτικές αλλαγές, ναι, αλλά ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές? Διαρθρωτικές αλλαγές είναι αυτό που επιχειρήσατε στο παρελθόν ή αυτό που εισηγήσετε τώρα, που ερχόσαστε ακόμη και τώρα, που έχουμε το επιτυχημένο μοντέλο της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων της ΔΕΗ και λέτε να ιδιωτικοποιηθούν και αυτά? Αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές προφανώς δεν τις θέλουμε. Αυτές έχουν ένα άλλο περιεχόμενο, μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε εξαλειπτυλητικά το επόμενο διάστημα. Και αυτή η νέα φάση ουσιαστικά θα αναδείξει τις νέες διαφορές. Θα βάλει σε όλο τους το μεγαλείο πλέον, καθώς έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ποιος τελικά με ποιο τρόπο υπόσχεται τι στην ελληνική κοινωνία. Ο χρονιά που πέρασε αναμφισβήτητα είχε ένα θετικό πρόσημο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με μεγαλύτερη άνεση, με βάση και τις κυοφορούμενες αλλαγές στο θεσμικό της πλαίσιο. Έχει όλες τις προϋποθέσεις το 2018 να είναι ακόμη πιο θετική αυτή η πορεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Μία ανακοίνωση...